Πισωγύρισε η ΑΕΛ στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου, καθώς ιτήθηκε εντός έδρας 0-1 από έναν αμυντικογενή και τυχερό Πανσεραϊκό, πληρώνοντας τα σοβαρά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η ΑΕΛ ξεκίνησε τον αγώνα με πολλές και σημαντικές ελλείψεις, κυρίως στον άξονά της, καθώς πλην τον Καρακόσα, Ραπτάκη, Λαπάκη, Φρανκούζε, Κίνια και ο Πόνσε δεν ήταν τελικά σε θέση να καθίσει ούτε καν στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, οι Βυσσινοί μπήκαν στο μάτς με επιθετικές διαθέσεις και μόλις το δεύτερο λεπτό πάτησαν με προϋποθέσεις στην αντίπαλη περιοχή, ενώ στο 12 ο Τσάρας αδράνησε και δεν τελείωσε τη φάση, μόνος ανενόχλητος μπροστά στην εστία του Πανσεραϊκού. Η υπομονή και η επιμονή της ΑΕΛ ήταν τα στοιχεία που έφεραν στο 21ο λεπτό και το πρώτο επικίνδυνο σουτ που έγινε από τον Τσίγκα αλλά έφυγε out, όπως πολύ out έφυγε και η κεφαλιά του Χασομέρη στο 36. Και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν την απόλυτη υπεροχή, αλλά αδυνατούσαν να απειλήσουν ουσιαστικά, ήρθε ένας πρώην Βυσσινίο, Φελίπε Ντακώστα, να ανοίξει το σκορ στο 44 με ένα εκπληκτικό σε θεαματικότητα γκολ από εκτέλεση φάουλ, στο οποίο όμως άνοιξε το τείχος και ευνηδίασε τον Σέρεμετ, που νικήθηκε μετά από 5 αγώνες στους οποίους δεν είχε δεχτεί καν γκολ. Το παγωμένο από το 0-1 LFC Arena παραλίγο να ζεσταθεί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, αλλά το φάουλ του Νεμπεγλέρα απέκρουσε σε κόρνερ ο Κουτζαβασίλης. Ο Τίμος Καβακάς απάντησε σε όλα αυτά ρίχνοντας το γήπεδο από το ξεκίνημα της επανάληψης τους κριτικό και δεινόπαπα αντί τον Μπλέντι και Αλεξάνδροβιτς. Παραλίγο μάλιστα να δικαιωθεί μόλις το 47 όταν οι δύο νεοεισελθόντες συνεργάστηκαν περίφημα, αλλά το τακουνάκι του δεινόπαπα αποκρούστηκε σε κόρνερ. Προοδευτικά, μάλιστα, η ΑΕΛ εγκαταστάθηκε στο μισό γήπεδο προς την εστία του Πανσεραϊκού, αλλά παίζοντας αγχωμένα δεν μπορούσε και πάλι να απειλήσει την πολυπρόσωπη άμυνά του, κάνοντας μόλις το 62 ένα μάλλον ακίνδυνο σουτ με το Χασομέρι. Αντίθετα, στους χώρους που άφησαν πίσω τους οι Βυσσινοί, οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να γίνουν πιο απειλητικοί, όπως το 67 με τον Ντοντόροφ. Ένα ακόμη σουτ τον Εμπεγλέρα στο 73 ήρθε απλά να υπογραμμίσει το πρόβλημα της ΑΕΛ, ενώ το τείχος των Σεραίων σταμάτησε την προσπάθεια του Δινόπαπα ένα λεπτό αργότερα. Τη λύση παραλίγο να δώσει στο 80 ένα από τα πολλά στημένα που κέρδισαν οι γηπεδούχοι, αλλά μπλόκαρε ο Κουτσαβασίλης, ενώ στο 84 και πάλι οι Βυσσινοί αδράνησαν και δεν ολοκλήρωσαν τη φάση μέσα από τη μικρή περιοχή, την οποία ήλεξε απόλυτα ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού στην κεφαλιά του κριτικού στο 88. Ο αγώνας έμελε να κλείσει με μια φάση που οδήγησε τους Βυσσινοί σε διαμαρτυρίες για πέναλτι, καθώς ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ εκτός περιοχής την ανατροπή του Δινόπαπα.